Θα κλείσουμε αυτόν τον πρώτο γύρο της συζήτησης των τοποθετήσεων με τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Κύριε Μαυρωτά, εσείς ξέρετε τώρα από νερό, ήσασταν στον Υγρό Στίβο, τώρα καλησπέρα, ήταν πολύ εύκολο νομίζω να προσαρμοστείτε και εκεί. Καλησπέρα και στους συνυποψηφίους που είναι μαζί σας και τους εύχομαι και καλή επιτυχία σε ευρωεκλογές. Φαντάζομαι και από την κουβέντα που κάναμε τώρα, αλλά θα το γνωρίζετε ήδη, ότι η κατάσταση στην Ευρώπη είναι σύνθετη. Δηλαδή, χρειάζεται και ικανότητες, χρειάζεται και εμπειρία και γνώση για να μπορέσει κανείς όντως να συμμετάσχει σε αυτό το διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, πολύ περισσότερο να δημιουργηθούν συμμαχίες για να αντιστρέψουν και να αλλάξουν πολιτικές και συσχετισμούς. Δεν σας ανησυχεί ότι και το ποτάμι είναι ένας άπειρος πολιτικός σχηματισμός, αλλά και τα πρόσωπα που διεκδικείτε μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, μπορεί να ήσασταν άξιοι στους άλλους χώρους, ικανοί, αλλά δεν έχετε την εμπειρία, τη γνώση, την τριβή με την πολιτική για να συμμετάσχετε σε αυτό το διάλογο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα 42 άτομα που υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο του ποταμιού είναι ουσιαστικά ένας και ένας στον τομέα του. Νομίζω ότι την πολιτική δεν είναι κατά ανάγκη να την ασκούν οι επαγγελματίες πολιτικοί. Μπορεί και δηλαδή να μετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε και άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες στο χώρο τους, έχουν κάνει μια διαδρομή και κάποια στιγμή αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα κοινά και μάλιστα όταν έχουν και τις γνώσεις για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και συγκεκριμένα όταν μιλάμε για την Ευρώπη, που ξέρουμε εκεί πέρα ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία ουσιαστικά παίζονται, θέματα οικονομικά, θέματα κοινωνικά, θέματα περιβαλλοντικά, πολιτικών, βιομηχανικών κτλ. Νομίζω ότι το ψηφοδέλτιο του ποταμιού έχει τους κατάλληλους ανθρώπους προκειμένου να αποκτήσουν και την εμπειρία ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ρόλο, αλλά και να τον παίξουν και πολύ καλύτερα ενδεχομένως και από κάποιους υπάρχοντες του πολιτικού μας κοινικού. Τώρα, το ποτάμι, ακούγοντας τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, διεκδικεί και ένα ρόλο, δεν το λέει βεβαίως, ένα ρόλο μπαραντέρ και στην Ευρώπη και στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα. Δηλαδή, φλερτάρει και με τον χώρο που βρίσκεται στα δεξιά του και με τον χώρο που βρίσκεται στα αριστερά του. Ναι. Ουσιαστικά, το ποτάμι αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα χώρο στο κέντρο, στο φιλελεύθερο κέντρο. Έχουμε ξεπεράσει το θέμα του αριστερά-δεξιά για το αν θέλουμε να δώσουμε ένα ιδεολογικό άιζο. Έχουν καταργηθεί αυτές οι διακρίσεις. Τον 21ο αιώνα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να είναι άλλες οι προτεραιότητές μας. Η δικιά μας η προσέγγιση είναι πιο πολύ προβληματοκεντρική, δηλαδή να βλέπουμε τα προβλήματα, να βλέπουμε τις επιλογές μας, τα κριτήριά μας και με βάση αυτά να προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, απλώς αυτό δεν είναι το πρωτεύον. Και μάλιστα και στην Ευρώπη κιόλας δεν είναι αυτό το πρωτεύον. Ή αν θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, για παράδειγμα η Κίνα τι είναι, είναι αριστερά ή δεξιά η πολιτική της? Την έχει προσαρμόσει σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και νομίζω ότι αυτό έχουν κάνει και τα περισσότερα κράτη. Και η προσέγγιση μας είναι τέτοια ώστε να μπορέσουμε να συνθέσουμε το καλύτερο δυνατό από όλους τους χώρους. Δεν λέμε ότι εμείς κατέχουμε την πλήρη αλήθεια, ούτε λέμε ότι εμείς θα πάρουμε την ομάδα πάνω μας και θα τη σώσουμε. Και αυτό δεν μπορεί να το πει κανένα ακόμα. Μέσα μόνο από συνθέσεις μπορούν να προκύψουν λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες και μακροπρόθεσμες, και αυτό είναι νομίζω ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ποταμιού, και γι' αυτό λέω ότι το ποτάμι δεν διεκδικεί μία ψήφο διαμαρτυρίας από τον κόσμο, αλλά μία ψήφο προσδοκίας, έτσι ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, να περάσουμε από την εποχή των συγκρούσεων στην εποχή των συνθέσεων. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρωτά. Καλή δύναμη και στον δικό σας αγώνα. Να είστε καλά.